Πρόεδρο του ΔΥΚΟ, τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο. Κύριε Παπαδόπουλε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, χαίρετε. Απλά και ξεκάθαρα, η στάση του κόμματός σας και τι πρέπει να γίνει. Είναι ξεκάθαρο το τι πρέπει να γίνει. Εμείς έχουμε σήμερα συνέλθει ως κοινωνική ομάδα και έχουμε ζητήσει από τον πρόεδρο της Βουλής να παραιτηθεί και έχουμε ζητήσει να συνεχίσουν οι έρευνες για όλους τους εμπλεκόμενους που παρουσιάζονται σε αυτό το δημοσίευμα του Al Jazeera. Αλλά μου επιτρέπετε, εδώ μιλάμε για ένα νέο διασυρμό της Κύπρου και όλοι μας νιώθουμε θλίψη, αγανάκτηση, θυμό για αυτές τις εικόνες που έχουμε δει. Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τις εξηγήσεις των εμπλεκόμενων αυτά τα προηγούμενα 24 ώρα. Οι εξηγήσεις δεν είναι ικανοποιητικές και δεν είναι πιστευτές και προκύπτει μείζον πολιτικό ζήτημα και για το πρόγραμμα και για τα πρόσωπα. Σε κάθαρα υπάρχει παγίδευση και κακοπιστία από πλευράς του Al Jazeera, όμως οφείλουμε να σημειώσουμε και να τονίσουμε ότι οι εικόνες πλέον που βγαίνουν, που είναι εικόνες που τονίζουμε εκπροσωπούν την Κύπρο διεθνώς, είναι κακές. Βλέπουμε μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων να εξηγεί πώς μπορεί να παρακαμφθεί η σχετική νομοθεσία. Βλέπουμε τον πρόεδρο της Βουλής να μιλά για εξωθεσμικές παρεμβάσεις και ότι θα πιέσει τον Υπουργό Εσωτερικών να προχωρήσει μια προβληματική αίτηση. Βλέπουμε δικηγόρον να περηφανεύεται ότι έβγαλε διαβατήριο σε πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για διαφθορά και για ξέπλυμα βρόγκιμου χρήματος. Δυστυχώς, είχαμε μια κυβέρνηση που έπαιζε κρυφτούλη με το διαβατήριο και τη διαπλοκή και τώρα διαπρώνεται ακόμα ένας θεσμός, ο θεσμός της Βουλής των Αντιπροσώπων. Και επομένως, εμείς επιμένουμε στην άλυψη των ευθυνών, όπως έχω αναφέρει προηγουμένως. Σας ικανοποιεί το να απέχει ο πρόεδρος της Βουλής από τα καθήκοντά του? Θεωρώ ότι είναι το ελάχιστο που οφείλει να κάνει μετά από αυτές τις αποκαλύψεις. Ωραία. Γιατί αυτές οι εικόνες, επαναλαμβάνω, διασύρουν τη χώρα μας στο εξωτερικό, διαβρώνουν τον ίδιο το θεσμό της Βουλής των Αντιπροσώπων και πρέπει φυσικά να συνεχίσουν οι έρευνες και για αυτές τις αποκαλύψεις και για πολλές άλλες. Γιατί θέλω να υπενθυμίσω το εξής. Θυμάστε τι έκαναν του Γενικού Ελεκτή όταν προσπάθησε να εξετάσει τις προβληματικές περιπτώσεις? Δεν έμεινε εμπόδιο που έβαλε η κυβέρνηση μπροστά του. Εξέδωσε εμπόρισμα και τι έλεγε? Ότι υπήρχε τεράστιο ζήτημα με τα διαβατήρια των συγγενών και βλέπουμε ποια ήταν η συζήτηση στο βίντεο εχθές, πώς να βγάλει ο συγκεκριμένος επενδυτής διαβατήριο με τη γυναίκα του. Και για τις παρεμβάσεις ο Γενικός Ελεκτής του Υπουργού Εσωτερικών είχε κάνει ειδική αναφορά. Και πάλι η συζήτηση στο βίντεο ήταν για τις παρεμβάσεις του Υπουργού Εσωτερικών. Επομένως, όχι μόνο προκύπτει ζήτημα, ήταν γνωστό και στην κυβέρνηση ότι προκύπτει ζήτημα, ήταν μέρος της διαπλοκής και όμως το πρόγραμμα συνέχιζε με αυτόν τον προβληματικό τρόπο. Ναι, και μέχρι σήμερα τώρα, που μπήκε τα φόπλακ. Ναι. Βλέπουμε μια κίνηση πανικού που προφανώς είναι αποτέλεσμα του φόβου που ενδεχομένως να έχουν και στην κυβέρνηση του συναγερμού για τις νέες αποκαλύψεις που ενδεχομένως θα έρθουν. Θέλω να υπενθυμίσω ότι πριν λίγες μέρες ο Υπουργός Εσωτερικών μας έλεγε ότι έχουμε θωρακίσει το πρόγραμμα. Σήμερα με αυτή την απόφαση έχουμε μία παραδοχή αποτυχίας και δυστυχώς κάτω από τον πανικό για τις αποκαλύψεις που θα έρθουν πήραν αυτή την απόφαση και οι επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία από τον απότομο και πρόχειρο τρόπο που τερματίζεται το πρόγραμμα θα είναι καταστροφικές. Αντί η κυβέρνηση να τιμωρήσει τους ενόχους, να τιμωρήσει εκείνους που καταχρούνται του προγράμματος, τιμωρεί την οικονομία ευρύτερα λόγω της δικής της αποτυχίας και της συνενοχής της σε αυτή τη διαπλοκή. Μάλιστα.